Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, υφυπουργό Εξωτερικών, εκ των πρωταγωνιστών της περιβόητης ρύθμισης για τα τακτοποίηση στα χρέη του ΠΑΟΚ προετών, που αποτέλεσε μια ανακούφιση για την ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, κύριε Μάρδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή την περιβόητη απόφαση και όλα όσα ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα? Υποσημειώνοντας ότι μετά από 33 χρόνια ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, και αυτό το δικαιούνται με βάση την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά επιχειρείται να του στερηθεί με μια δικαστική απόφαση. Προσέξτε τι γίνεται. Για το θέμα του ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε, και έχοντας υπόψη αυτά τα οποία είπατε, η απέτηση κάθε φιλάθλου είναι μία. Να υπάρχει δικαιοσύνη παντού και αυτή μην εξαντλείται επιλεκτικά, αγνώντας, ας δούμε, και περιφερειακά προβλήματα αυτού του όλου ζητήματος, τα οποία είναι σημαντικά, αγνώντας κοινές θεάτρου παραγόντος ή ιδεότητας παικτών, αντιπάλων παικτών. Το πρωτάθλημα τέλος, τα πρωταθλήματα τέλος, όπως ξέρετε, κερδίζονται στο πράσινο στίβο και όχι με χαρτοπόλεμο. Και βέβαια αυτό που έρχεται στο μυαλό πολύ κόσμου που έχει διαβάσει και λίγο έτσι, τα παλαιά δικά μας κείμενα, είναι ότι όταν απονέμε τη δικαιοσύνη πρέπει να αποφεύγεται κάτι που του είπε ο Σόλωνας, ο οποίος έλεγε ότι το άκρο δικαίο είναι άκρα αδικία. Και αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε προηγουμένως για θεατρινισμούς και για χιδεότητες. Προφανώς αναφέρεστε χιδεότητες τα όσα έχει δείξει η τηλεοπτική κάμερα για τις χειρονομίες, τις άσυνες χειρονομίες του Μυραλάς, του κυρίου Καραπαπά, προς όλους τον κόσμο, τους 30.000 ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν το ξέρουν, έπιασαν τα γεννητικά τους όργανα και τα έδειχναν προς τον κόσμο. Και προφανώς σε επίπεδο θεατρινισμού φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην πράξη του κυρίου Γκαρθία. Υπάρχουν και πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, επειδή ήμασταν στον αγώνα, ακούγαμε, πήγε σε μια ιδιωτική κλινική, δίπλα ήταν το νοσοκομείο, το δημόσιο. Και όλοι γνωρίζουμε και αν θέλετε και το μέγεθος του κτυπήματος και ποιο ήταν αυτό, και σύμφωνα με τα όσα έβγαλαν οι ιατρικές γνωματεύσεις. Οπότε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται κάποια ώρα. Λέτε ότι ως φίλαθλο, τώρα σας ρωτάω, ως πολίτη αυτής της χώρας, κατά την άποψή σας δεν ήταν ικανό αυτό το χτύπημα, κούμπημα, όπως θέλετε πες το, μιας ενός ρολό ταμιακής μηχανής για να προκαλέσει την ματέωση ένας αγώνα που περίμενε όλη η Ελλάδα? Προσέξτε τι γίνεται. Όλα τα θέματα αυτά τα συγκεκριμένα, τις πτώσεις των όποιων αντικειμένων στο γήπεδο κτλ., είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν ενιαίο τρόπο και, όπως σας είπα προηγουμένως, να μην εξαντλείται επιλεκτικά η οποιαδήποτε αυστηρότητα που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να τα έχουμε λίγο κατά νου. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας έχει οδηγηθεί στα δικά του συμπεράσματα. Πιστεύετε ότι για ένα ρολό ταμιακής μηχανής μπορεί, είναι δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, για την πτώση ενός ρολού ταμιακής μηχανής, είναι δίκαιο να αφαιρεθεί το πρωτάθλημα από μια ομάδα? Καταρχάς δεν νομίζω ότι αφαιρείται το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παλέψει. Ξέρετε, συχνά λέμε η αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Βέβαια είναι εύλογο ότι έχει δημιουργηθεί ένα ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά η ομάδα αυτή της Θεσσαλονίκης πρέπει να ακολουθήσει την πορεία που έχει και να παλέψει έως το τέλος, ό,τι και αν έχει συμβεί. Και ως εκ τούτου όλοι μας, όλοι οι Θεσσαλονικείς μπορώ να πω, οφείλουμε από όλες τις ομάδες, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, η οποία είναι μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, και βέβαια οι επιδόσεις της ομάδας είναι τέτοιες που δεν τις χαρίζεται κάτι σε όλη αυτή την περίπτωση, σε όλη αυτή την πορεία όλης αυτής της χρονιάς, ούτε αντιμετώπισε μια ευνοϊκή διαιτησία, έτσι ώστε να πούμε ότι, ξέρω κι εγώ, ευνοήθηκε από τη διαιτησία. Πολλά ερωτήματα τίθενται σε άλλες διαιτησίες που λειτουργήσαν εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παλέψει έως τέλος. Κύριε Υπουργέ, σε μια χώρα στην οποία το ποδόσφαιρο έχει μια αθηνοκεντρική υφή,
και θεωρείται προϊόν προόδου και ανταγωνιστικότητας εάν, ας πούμε, το πρωτάθλημα βγαίνει εκτός κέντρου, που μόνιμος μένει εκτός Αθήνας. Ενώ είναι οπισθοδρόμηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, επικαλούμε και τη φιλάθλη ιδιότητά σας, όχι την ιδιότητά σας ως φιλάθλου του ΠΑΟΚ, γενικώς τη φιλάθλη ιδιότητά σας, είναι οπισθοδρόμηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο μια ομάδα εκτός Αθηνών μετά από 33 ολόκληρα χρόνια? Προσέξτε, το νούμερο είναι πραγματικά θηριώδες. Είναι οπισθοδρόμηση να επιχειρείτε να τις αφαιρεθεί μέσω μιας δικαστικής αποφάσεως? Εδώ προσέξτε, εδώ έρχεται ο ρόλος του κράτους, το οποίο, έτσι, ας απομακρυνθούμε λίγο από το γεγονός και να δούμε το δάσος σε όλη την υπόθεση. Διότι το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να οφείλει να μεριμνά για στέρεους μηχανισμούς λειτουργίας όλων των εποπτικών οργάνων των αθλημάτων. Και από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, εκεί όπου υπάρχουν χρήματα πολλά, γίνονται διάφορα πράγματα, όπου σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία κάθαρσης σε συνδυασμό με αυτούς τους στέρεους μηχανισμούς που σας είπα, η οποία θα δίνει μια εμπιστοσύνη στους φιλάθλους ότι ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή οπουδήποτε αλλού γίνεται για όλους, οι κανόνες είναι ενιαίοι για όλους, η οποιαδήποτε αυστηρότητα εξαντλείται σε όλους. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, μια επιλεκτική διαδικασία η οποία οδηγεί σε αδικίες ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν δείχνει ότι ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος. Το αισθάνονται πάντως, Υπουργέ, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αυτό που λέτε την επιλεκτική αντιμετώπιση και με αφορμή αυτή την τελευταία αποφάση? Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, είναι και άλλες ομάδες πλην κάποιων αρχηγικών, θα μπορούσε να πει κάποιος, έχοντας υπόψη κάποια παραδείγματα. Ως εκ τούτου, ξέρετε, οι στέρεες δομές είναι αυτές οι οποίες δεν οδηγούν σε οτιδήποτε παρατράγουδα, είτε στον χώρο του ποδοσφαίρου, είτε στον χώρο του μπάσκετ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Είστε κυβερνητικός βουλευτής. Και εδώ υπάρχει, ξέρετε, το γνωστό που λένε πάρα πολύ, τι κάνουν οι βουλευτές Βόρειας Ελλάδας για να προσπίσουν τα συμφέροντα, ας πούμε, των ομάδων της πόλης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Υπάρχει τρόπος που μπορείτε να παρέμβετε για την αποκατάσταση του δικαίου στην υπόθεση του ΠΑΟΚ? Προσέξτε τι γίνεται. Παρέμβαση εκ μέρους, αν θέλετε, κυβερνητικών βουλευτών ή οποιονδήποτε βουλευτών, μπορεί και άλλοι βουλευτές να έχουν κάποιο ενδιαφέρον, στους μηχανισμούς λειτουργίας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Πού χρειάζεται παρέμβαση όμως? Παρέμβαση χρειάζεται στο Υπουργείο, έτσι ώστε να στείνονται στέρεοι μηχανισμοί οι οποίοι δεν οδηγούν σε αδικίες, οι οποίες δεν οδηγούν σε διακριτικές μεταχειρήσεις παικτών, ομάδων ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί μπορούμε να έχουμε μία συμβολή, έτσι ώστε να οικοδομείται με τον καιρό ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο να μην μπάζει. Εκεί η συμβολή μας, μπορώ να σας πω, είναι και υποχρέωσή μας. Η υποχρέωσή μας, έτσι ώστε να βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο, ένα μπάσκετ, να οικοδομείται σύμφωνα με κάποια πρότυπα τα οποία μπορούμε και εμείς να τα ακολουθήσουμε, όπως ακολουθήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω σε ποδοσφαιρικούς αγώνες οικογένειες με παιδιά, με μικρά παιδιά, που ο κόσμος, βλέπετε, ακόμα φοβάται να πλησιάσει τα γήπεδα, παρά το γεγονός ότι μπορούμε να πούμε ότι κατά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, η ηρεμία η οποία υπήρχε και η τάξη στο γήπεδο ήταν υποδειγματική από τη μεριά των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο στο Πανελλήνιο. Η τάξη η οποία υπήρχε, τα χαρτάκια είναι, εντάξει, είναι, αν θέλετε, ένα στοιχείο ενθουσιασμού. Αυτά δεν είναι ότι χαλούν κάποιο, ούτε φωτοβολίδες, ούτε βεγγαλικά, ούτε, αν θέλετε, πανό τεράστια με οτιδήποτε συχνά γράφονται, τα οποία είναι και απαράδεκτα. Ήταν ένα κοινό το οποίο έδειξε ότι όταν θέλει να κρατήσει ένα γήπεδο σε ένα ύψος συμπεριφοράς το οποίο είναι αξιοζήλευτο, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει. Και η φίλαθλη του ΠΑΟΚ το έδειξε στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα θέλετε να πείτε κάτι στην
προς τους φίλους του ΠΑΟΚ που σας ακούν αυτή τη στιγμή ή και προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί επικρατεί ένας πρωτοφανής αναβρασμός. Ξέρετε, όταν κάποιοι περιμένουν μετά από 33 χρόνια να έρθει ένα πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη και τώρα τίθεται εν κινδύνο με βάση μια δικαστική απόφαση, η αγανάκτηση είναι πολύ μεγάλη. Ξέρετε, το ηθικό μιας ομάδας ενός στρατού είναι αυτό συχνά που κερδίζει μάχες και πολέμους. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε τάση απαισιοδοξίας. Δύναμη, αγωνιστικότητα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, αυτά θα κρατηθούν ψηλά για να δοθεί η τελική απάντηση που θέλει το πρωτάθλημα. Κύριε Μάρδα, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ. Αρένα 89,4.